Να πω και εγώ τα δικά μου. Συμπολίτησες και συμπολίτες, αγαπητά μας παιδιά, σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είστε δίπλα μας και σας καλωσορίζουμε στην πρωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας, εδώ στο Ζεφύρι, που τόσο αγαπάμε και χαιρόμαστε να βλέπουμε όμορφα στολισμένο. Ελπίζω σε αυτές τις γιορτές να βρούμε όλοι ξανά την ανθρωπιά μας, να πορευτούμε σε μια διαφορετική διαδρομή με μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Εμείς σας υποσχόμαστε ότι σε αυτή την πορεία θα είμαστε δίπλα σας με επικεφαλής τον δήμαρχό μας, τον Χρήστο του Παππού, που δεν έχει πάψει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου μας. Σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές, με υγεία, οικογενειακή ευημερία και πρόοδο στους μικρούς μας φίλους. Και τώρα καλώ τον αντιδήμαρχο του Ζεφυρίου μας, τον Μαυροϊδάκο τον Γιάννη, τον σταθερό συνοδοιπόρο στην εξέλιξη του τόπου μας, να εκφράσει τις δικές του ευχές και τις ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Κάτι στα ξέρετε. Περνάμε καλά. Μπράβο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο πάρκο Κώστας Διάρος για το άνοιγμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί τέτοιες προσπάθειες απαιτούν την συμμετοχή όλων μας. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον άνθρωπο που τα οραματίζεται αυτά και τελικά τα εκτελεί, τον δήμαρχό μας τον Χρήστο τον Παππού. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Γιατί ξέρετε δεν είναι ποτέ τίποτα εύκολο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που βοήθησαν. Τον πρόεδρο του νομικού προσώπου μας πάλι, τον Γιώργο τον Μαυροειδή. Να ευχαριστήσω τον Μαρίνο τον Σαρλά. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κούρκουλο, τον πρόεδρο των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου. Τον Θανάση τον Σχίζα, τον Γιώργο τον Ραφτέλη, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, τον Βαδεβούλη τον Απόστολο, την πρόεδρο της ενότητάς μας, την Ταξιαρχία, την Λαζουράκη και όλους τους τοπικούς συμβούλους. Επίσης να ευχαριστήσω τη φιλαρμονική του Δήμου μας, γιατί είναι πάντα δίπλα μας, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και φυσικά τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους όλου του Δήμου Φιλής, της Δημοτικής Ενότητας, τους ηλεκτρολόγους που εργάστηκαν γι' αυτό και να ευχηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να έχουμε υγεία και να ξαναβρεθούμε πάλι σε όμορφες εκδηλώσεις στον τόπο μας. Να μην ξεχάσουμε σε αυτές τις γιορτές ότι η γέννηση του ανθρώπου μας θέλει ένα μήνυμα. Να κοιτάξουμε τη διπλανή πόρτα, να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί πάντα όλοι μας έχουμε κάτι ανάγκη. Να είστε όλες και όλοι καλά και να καλέσω τον άνθρωπο που όπως είπα στην αρχή τα έχει οραματιστεί όλα αυτά και να μας βοηθάει να τα κάνουμε πράξη. Τον δήμαρχό μας, τον Χρήστο τον Παππού. Σήμερα τριτώνει το καλό. Είναι το τρίτο δέντρο που ανάβουμε, ξεκίνησα τα λιώσα στη Χασιά και σήμερα στο Ζεφύρι. Στο Ζεφύρι που αγαπάμε, στο Ζεφύρι που λατρεύουμε, στο Ζεφύρι που γουστάρουμε. Στο Ζεφύρι που μας έφερε εδώ. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, πάντα με ελπίδα, πάντα με αγάπη, πάντα με υγεία, πάντα με αισιοδοξία, πάντα με χαμόγελο και εύχομαι το 2020 και είμαι σίγουρος. Θα είναι πολύ καλύτερο, πολύ πολύ καλύτερο από το 2019. Να είστε όλες και όλοι καλά, συγχαρητήρια στα παιδιά σας, συγχαρητήρια σε όλες και όλους εσάς. Καλή χρονιά, πάντα με αγάπη. Και τώρα ναι, το μικρόφωνο του σένα. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Και λέω μια και είμαστε τρεις να γίνουμε πιο πολύ, να καλέσουμε εξυπνάδερε εδώ όλους. Παρακαλώ τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους να έρθουν πάνω όλους. Να ανάψουμε όλοι μαζί το δέντρο, ελάτε. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Γιάννη. Ναι. Κύριε Γιάννη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μια και θα έχω του καλλιτεχνικού να φωνάξω και την έκπληξη της βραδιάς, παρακαλώ. Ναι ή όχι. Δεν άκουσα. Την ατομέρα παρακαλώ ένα χειροκρότημα να ακούσω, να τι μαζί μας να μετρήσουμε. Έλα κοντά μας εσύ εδώ, να μορφύνουμε. Έτσι, μπράβο. Μην πας δίπλα στον δήμαρχο, είναι όμορφος αυτός.